Το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νοσοκομείο στην Ελλάδα αναμένεται να λειτουργήσει στην Πτολεμαϊδα, κυρίες και κύριοι, με την εγκατάσταση μονάδας υδρογόνου στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Μια πρωτοβουλία που προκάλεσε και τα εγκομιαστικά σχόλια των Βρυξελών. Το Ποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας θα είναι το πρώτο πράσινο νοσοκομείο της χώρας, καθώς με τα έργα που δρομολογήθηκαν θα παράγει μόνο του και μάλιστα από υδρογόνο όλη την ενέργεια που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του. Υπάρχει εξοικονόμηση τόσο για τον ηλεκτρισμό της τάξης των 100.000 ευρώ περίπου τον μήνα και για την θέρμανση, η οποία είναι περίπου 75.000 ευρώ. Ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο θα κατασκευαστεί ο πρώτος στην Ελλάδα κόμβος υδρογόνου, ο οποίος θα παράγει όλο εκείνο το ρεύμα που χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του το νοσοκομείο, καθιστώντας έτσι τον Ποδοσάκιο ως το πρώτο πράσινο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Ο πιλωτικός κόμβος υδρογόνου θα τροφοδοτείται με ενέργεια που θα παράγει ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο. Μετά από συζητήσεις με την διαχειριστική αρχή που έχει δημιουργηθεί για το σχέδιο δίκης ανεπτυξικής μετάβασης, παραχώρησε το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το συγκεκριμένο project. Το Ποδοσάκιο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας διαθέτει ήδη κάποια από τα πιο προηγμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτούς τους ηλιακούς συλλέκτες κενού που έχουν εγκατασταθεί στην οροφή του νοσοκομείου. Αυτοί εδώ οι συλλέκτες έχουν την ικανότητα να παράγουν ζεστό αλλά και κρύο νερό, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται τόσο για τη θέρμανση όσο και για την ψύξη των χώρων του νοσοκομείου. Το σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε και το 2017, ολοκληρώθηκε το έργο, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου αποτελεί μέρος του προγράμματος μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από την εποχή του Λιγνίτη σε αυτή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. And we will invest as much as it takes to make sure that Western Macedonia is one of the main facilities in Europe developing this technology. We need this technology for Europe. Ήδη βγήκαν οι πρώτες προσκλήσεις μας στο πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη, γι' αυτό μας παρακολουθούν. Ο κόμβος υδρογόνου θα είναι ο πρώτος στην Ελλάδα και ο πλέον σύγχρονος στην Ευρώπη.